Το νύμφωνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ενδύμα ουκέ. Είμαστε στην πύλη της Ιερουσαλήμ, στην είσοδο. Γύρω-γύρω τύχη. Εκτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό 6ος αιώνας. Πριν από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό είχε χτίσει ένα μικρό εκκλησάκι Αγία Ελένη, το οποίο μεγάλωσε και το έκανε ο αιώτατο ναό. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και περιγράφηκε εκεί στο έργο του εκκλησμάτου του Προκόπιου, του γράφει έργο και γράφει σε αυτό το ναό, ο οποίος βεβαίως καταστράφηκε τα 654 από τους Πέρσες. Πάμε. Ό,τι εμείς είχαμε κρεβάσει. Το σημερινό κτίσμα το οποίο βλέπουμε είναι το 10ο αιώνα. Και είναι στα προηγούμενα στα συνολική με τα ντρούλο. Βλέπουμε λοιπόν τον ντρούλο και βλέπουμε τρίκλητη βασιλική. Συγγνώμη με τα ντρούλο, όχι στα προηγούμενα. Είναι τρίκλητη βασιλική με τα ντρούλο. Οι τοιχογραφίες οι οποίες βλέπουμε εδώ είναι από το 13ο 14ο αιώνα και έχει και από εδώ τοιχογραφίες 16ο αιώνα. Διότι το μοναστήρι είχε περιπέσει στη διάρκεια των Ιβύρων μοναχών των Γεωργιανών, οι οποίοι τον 17ο αιώνα περιέπεσαν τη μεγάλη Παινία, τότε δηλαδή, και εξής. Σε οδηγήσω σε μία χώρα, σε άλλη χώρα την οποία θα σου χαρίσω. Το μεγαλείο του Αβραάμ ποιο είναι? Ότι υπακούει στο θέλημα του Θεού. Γιατί ο Αβραάμ
Ήταν Άβραμ τότε, πατήρ ενός δηλαδή, και πρόσθεσε ένα άλφα και γίνεται Αβραάμ, που σημαίνει πατήρ πολλών. Έτσι λοιπόν, συγγνώμη, τι σημαίνει. Αβραάμ σημαίνει πατήρ ενός. Αβραάμ σημαίνει πατήρ πολλών. Πατέρας πολλών. Με ένα άλφα. Γίνεται πληθυντικός. Και ξεκινάει ο Αβραάμ από την Ουρ και έρχεται εις την Χεβρώνα και κατοικεί πλησίων μιας βελανιδιάς η οποία ονομάζεται Δρύς. Και κάτω από την Δρύ φτιάχνει μια σκηνή και μια ημέρα όσοι λοιπόν τον επισκεπτότανε λέγανε θέλουμε τον, α ποιον θέλεις στην τοπική διάλεκτο, τον Ιμβρί, τον Ιμβρί, Ιμβρί. Στα σημειτικά σημαίνει ο ξένος. Άρα οι απόγονοι του Αβραάμ, πώς ονομαστήκανε, Ιμβρίτ, Εβραίοι, ξένοι δηλαδή. Άρα λοιπόν η λέξη Εβραίος σημαίνει ξένος. Έτσι λοιπόν τον επισκέπτονται μία ημέρα τρεις νεανίες, οι οποίοι ήταν άγγελοι υπό την μορφή νέων ανδρών. Πολύ όμορφοι. Πολύ όμορφοι. Να το όπως τους έχει και εδώ, όσο μπορούσε να τα αποδώσει ο ζωγράφος. Προσέξτε, ο κάθε ένας από αυτούς τους νεανίες τους τρεις κρατάει και ένα μπαστούνάκι. Το βλέπετε? Λοιπόν, κρατήστε το στη μνήμη σας αυτό. Ο ένας από τους τρεις αγγέλους, την ώρα που η Σάρα τους ετοιμάζει τα εδέσματα για την τράπεζα να τους φιλοξενήσει, λέγει ο ένας από τους τρεις αγγέλους, λέει, του χρόνου τέτοιο καιρό, η Σάρα θα κάνει παιδί. Η Σάρα από μέσα κάνει έτσι. Εγέλασε. Εγέλασε, λέει, τι μας λέει τώρα αυτός ο πελαγός. Εγώ είμαι 80 χρονών γυναίκα, θα γεννήσω. Και απαντάει ο νεανίας ξανά, το ότι εγέλασε η Σάρα, το παιδί το οποίο θα γεννήσει θα το ονομάσει Γιτσχακ. Ο αισθήμια θερμινευόμενον, ο γέλωτας. Το όνομα Ισάκ λοιπόν σημαίνει γέλιο. Και το όνομα Εβραίος τι σημαίνει? Ξένο. Καλή μαθητής. Ναι. Θα ομολογήσουμε τώρα. Θα κάνουμε εξετάσεις προφορικές στο τέλος. Θα πάρετε και βαθμό, Εμμανώλη. Λοιπόν. Όταν λοιπόν σηκώνονται οι τρεις νεανίες να φύγουν, ερωτούν τον Αβραάμ που είναι ο ξαδερφός σου ο Λότ. Δεν ήξεραν που είναι. Εννοείται ότι ήξεραν. Αλλά όλα είχαν τη σημασία τους ότι ο Αβραάμ θα ξέρει ότι οι τρεις νεανίες πηγαίνουν στον ξαδερφό του τον Λότ. Και ξεκινούν οι τρεις νεανίες να πάνε στα Σόδομα και τα Γόμορα. Αλλά πριν φύγουν, του δίνουν τα τρία μπαστούνάκια. Δώρο. Και ο Αβραάμ τα κρατάει. Φεύγουν λοιπόν και φτάνουν στα Σόδομα και μόλις μπαίνουν στην πύλη της πόλης, τους περιμένει ο Λότ. Αλλά εκεί και τη στιγμή λέει, τους είδαν οι Σοδομίτες. Τους όμορφους. Όπως οι χθεσινοί που έκαναν παρέλαση στην Αθήνα. Καταλάβατε τώρα τι εννοούμε. Gate Pride. Είναι περήφανοι ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Είναι περήφανοι και κάποιος βλάκας εχθές είπε το εξής. Περιβλακός πρόκειται δηλαδή, το είπε και στην τηλεόραση, στην εθνική τηλεόραση την ΕΤ, την οποία την πληρώνουμε. Και τι είπε, γιατί να μην μας αναγνωρίσουν το δικαίωμα ότι είμαστε κι εμείς κανονικοί, αφού είσαστε παραφύσικοι. Γιατί να σας αναγνωρίσουμε φυσικούς, είστε παραφύσιν και να κρυφτείτε σε ένα δωμάτιο πίσω. Κάνετε ό,τι θέλετε, μην το κάνετε νόμο. Ναι, και μην το κάνετε νόμο, ότι αυτός είναι ο νόμος. Άρα είμαστε στα έσχατα, γράψτε το αυτό, είμαστε στα έσχατα. Άμα οι άντρες βγαίνουν και λένε ότι είμαστε γυναίκες και θέλουν αυτό το οποίο είναι να νομιμοποιηθεί, ότι έτσι τους έκανε ο Θεός, τότε παιδιά, δεν πάμε καλά. Έχουμε χαθεί. Λοιπόν, το έκανα αυτό γιατί μιλάμε για τα Σόδομα. Βάζουν χέρι λοιπόν στους νεανίες, γιατί τους είδανε αφράτους, τους είδαν ωραίους. Και επειδή αυτοί οι άνδρες θέλανε, δεν θέλανε γυναίκες. Ο Λότ λοιπόν τους θυμώνει και κόντεψε να τις φάει ο Λότ. Φάει ξύλο. Καταφέρνει λοιπόν ο Λότ και τους παίρνει και τους βάζει μέσα στο σπίτι και κλείνει την πόρτα. Λέει, κύριε, λέει, πάρε τις κόρες σου και τη γυναίκα σου και φύγε, διότι ο Θεός θα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Λέει, εάν λέει βρεθούν 50 δίκαιοι σε αυτή την πόλη, λέει ο Θεός θα καταστρέψει την πόλη. Όχι. Λέει όχι. Έψαξε να βρει 50 δίκαιοι.
Le άλλε 40, ούτε 40 Δημήτρη. 30, 20, 10, 5, δεν υπήρχαν ούτε 5. Υπήρχαν οι δυο του κόρε, η γυναίκα του και αυτό 4. Οπότε λοιπόν του λέει, φύγετε και όταν θα φύγετε να μην γυρίσετε πίσω. Ξέρετε γιατί τους είπε να μην γυρίσουν καν να δουν πίσω. Γιατί ο Θεός δεν λύσεται την αμαρτία αυτήν. Ήτανε λέει σαν μια μυρωδιά εσχήνης και ντροπής που ανέβαινε στον ουρανό. Και είχε φτάσει λέει, με ανθρωποπαθείς εκφράσεις μιλούμε τώρα, είχε φτάσει λέει και είχε βουλώσει τα αυτιά και τη μύτη του Θεού. Τόση βρώμα υπήρχε. Το ίδιο και σήμερα. Τέτοια βρώμα ως θυμίαμα βρωμερό ανεβαίνει στον ουρανό από τα έργα μας. Αυτά τα οποία νομοθετούμε. Και όλα τα αποδίδουν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μας πάνε. Λοιπόν, και παίρνει ο Λότ την γυναίκα του, τις δύο του κόρες και φεύγουν και η γυναίκα ως ήθιστε. Μπα, δεν είναι περίεργη καθόλου. Δεν περίεργη γυναίκα. Και γίνεται στη διάλα τους. Λοιπόν, παίρνει ο Λότ τις δύο του κόρες και πάμε τώρα εδώ. Βλέπουμε τον Λότ με τις δύο του κόρες, κλαμμένες και ο Λότ και φεύγουνε και κοίταξε πίσω που πέφτει φωτιά από τον ουρανό εμπρισμός των Σοδόμων. Λοιπόν, φεύγει λοιπόν ο Λότ και πάνε και κατοικούν πάνω σε ένα βουνό ψηλά. Όταν συνέρχονται, οι δύο κόρες σκέφτονται και λένε «Α, ποιος θα μας αναστήσει σπέρμα» και σκεφτήκανε να μεθύσουμε τον πατέρα μας Ίνο, να κοιμηθεί μια το ένα βράδυ και άλλη το άλλο βράδυ για να μας αναστήσει σπέρμα. Διότι δεν θα έχουμε. Δεν τον γνώριζε όλο. Όχι βέβαια, αφού μεθυσμένος ήταν λέμε. Τον μέθησαν. Κάτι κατάλαβε. Πήγανε κάτι λοιπόν. Δεν κατάλαβε. Άμα τίποτα δεν κατάλαβε. Αφού ήταν μέθυσμένος. Κοίταξε, όταν λέει η γραφή αυτό δεν υπάρχουν μεσολαβητές. Το όνομά σου. Κύριε Δημήτρη, στη γραφή όταν γράφει κάτι, εμείς δεν προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε. Έτσι. Ναι, ναι. Σωστό. Τελείωσε. Τώρα, αν εσύ το καταλάβαινες είναι άλλο. Αλλά ο Λότ, όπως το λέει η γραφή, δεν το κατάλαβε. Και έχει το λόγο του γιατί δεν το κατάλαβε. Έχει το λόγο του. Λοιπόν, πώς θα γίνει η μετάνοια μετά. Λοιπόν, ο Λότ κοιμάται η μία, η μεγάλη, και γεννάει τον Μωάβ. Εκ του οποίου προέρχονται οι Μωαβίτε. Και η άλλη γεννάει τον Αμάν, εκ του οποίου προήρθαν οι Αμανίτες. Και το σημαίνει... Πώς Αμανίτες, Αμανίτες, όχι τα Αμανίτες. Οι Αμανάκοι. Κουλίδες. Ξέρω, ξέρω και ξέρω. Το λοιπόν, τότε συνέρχεται ο Λότ και καταλαβαίνει ότι διέπραξε μονοξία. Διέπραξε φρικιαστικό αμάρτημα. Και έρχεται στον ξάδερφό του τον Αβραάμ. Και του λέει, «Μα τον ουρανών και ενωπιών του Θεού, τι να κάνω να με συγχωρέσει ο Θεός που έκανε αυτό και αυτό». Και ο Αβραάμ του λέει, «Πάρε αυτά τα τρία ραβδιά, να τα που τα δώσαν οι άγγελοι, ξερά». Γι' αυτό σας είπα, κρατήστε το μέσα στο μυαλό σας. Του το είπα και εγώ, αλλά δεν το θυμούνται. Θα πας να τα φυτέψεις και αν ανθίσουν αυτά τα ραβδιά, τότε τις έχει συγχωρέσει ο Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Λότ και φυτεύει τα τρία παλούκια και πηγαίνει από τον Ιορδάνη να φέρνει νερό, του το ζητούσανε στο δρόμο. Ο ίδιο, το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο πρόσωπο, να και ο Σατανάς από τα αποκλείσια του το βρήκε κάτω. Ναι, ναι, ναι. Και 40 χρόνια λέει επέμενε και πήγαινε κάθε μέρα στον Ιορδάνη και έφερνε νερό. Στο τέλος ανθίζει το δέντρο και τι βγαίνει. Έλεγε μια παρένθεση. Στο τέλος άνοιξε χέρια του και είπε ζήσε σε συγχώρεση και τότε με το που έριξε το νερό μεγάλο στο δέντρο και γίνονται αυτά τα τρία, αλλά σημασία έχει και τα 40 χρόνια, διότι έκανε την υπομονή, Λοιπόν, Πεύκος, Κυπάρισος και Κέδρος. Αυτά τα τρία δέντρα σε ένα
τι είναι αυτό το τρισύνθετο δέντρο. Μήπως μας δηλώνει την Αγία Τριάδα αυτό το πράγμα. Την Αγία Τριάδα. Αφού εκεί ήταν οι τρεις άγγελοι, ο πατήρ, ο Ιούς, το ίδιο θέμα. Ήταν άγγελοι, ήταν οι τρισπόστατος τότε. Βεβαίως. Και τα έφεραν από τον ουρανό αυτά. Για σκεφτείτε λοιπόν το τίμιο ξύλο από που είναι. Λοιπόν, και το φτιάχνουν λοιπόν πριν τον Ιησού Χριστό, κάνουν ανακατασκευή του ναού του Σολομώντος. Κατασκευή, όχι ανακατασκευή. Κατασκευή, ναι, αλλά ήταν η εποχή του Ηρώδη, ήταν γύρω στα... Όχι, ο Δαβίδ ήθελε να χτίσει... Αποκλείεται αυτό το ξύλο να το βρήκανε μετά από 800 χρόνια. Μα, πρέπει, έλεγχο. Ο Δαβίδ να χτίσει τον ναό, αλλά επειδή είχε κάνει πολλές φορές. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Όχι, μιλώ για. Ο Σολομώντας ανέλαβε να χτίσει τότε τον ναό του Σολομώντα. Ναι, πήγανε. Δεν μιλώ για αυτό το ναό. Το ωραιότερο δέντρο. Το πρώτο ναό. Οι ιστορίες οι οποίες αναφέρονται στο πρόσωπο του Σταυρού και του κυρίου Μονεσοχριστού. Διότι και η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία ήρθε να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα. Προσκυνάμε το σημείο λοιπόν. Ο Λότ χρονολογείται την εποχή που ήταν ο Αβραάμ. Μιλάμε για το 2000 π.Χ. 1800. Ο Αβραάμ υπολογίζεται γύρω στο 2000, ο Ιακώβ γύρω στο 1800. Ναι, ναι, εκεί περίπου. Και την ίδια η εποχή που πήγαν οι Ρώδοι, οι το ρεπόρτερ. Ο Παράγωνας απόθεσε για αυτό. Έλα. Αν πας στον ουσκονό, κάτω, στην μια πορεία. Θα δεις ότι στις κολόνες έχει κάποιες μορφές. Του πάνω. Υπήρχε άλλο ένα αποτύπωμα το οποίο το έβγαλαν οι πατέρες και το έχουμε στην Αγία Θέκλα μέσα στο Πατριαρχείο και το φυλάμε. Είναι ένα μεγάλο κοιμήλιο του χριστιανισμού, εκεί όπου πάτησε ο Χριστός και ανελήφθη τους ουρανούς. Αυτό μας το πήραν οι μουσουλμάνοι, δεν το έχουν τζαμί, αλλά το έχουν επισκέψιμο χώρο για να παίρνουν το ένα ευρώ. Καταλάβατε. Αλλά είναι το προσκύνημα και δύο φορές το χρόνο. Έχουμε δικαίωμα και ακόμα στον τέτοιο και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρήγορουντα ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθιμούντα βλέπεουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θάνατο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζωσα Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιό Θεός ημών, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.